Τούτη η νύχτα του καλοκαιριού φάνταζε μαγική. Κάτι τέτοιες νύχτες οι ψυχές κυριεύουν τα σώματα. Έτσι και το σώμα του Θοδωράκη κυριεύτηκε από τη ρημαγμένη του ψυχή. Τον οδήγησε, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, στη μικρή πλατεία που για 15 χρόνια απέφευγε. Μεγάλα πάθη δικά του συμβίωναν με τη λαμπερή και μυστηριώδη μορφή της. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας για τη δέσποινα του Δημούλη και ο τραγικός θάνατος του Σιρεγγέλα. Βρήκαν ένα πρωινό ξεψυχισμένο μέσα στο πηγάδι, δίχως να γνωρίζουν αν πρόκειται για αυτοκτονία ή φόνο. Την απάντηση δεσμεύτηκε να δώσει ο Θοδωράκης, και όχι αδίκως. Σπουδαία συμφέροντα δικά του δεθήκανε με αυτόν τον πνιγμό και το μυστήριο που τον σκέπαζε. Είναι σαν θέατρο εδώ, σκηνικό πογιατισμένο κόκκινο και γαλάζιο. Στη γωνία το κρασοπουλιό που πήγαινε κάθε βράδυ ο Σιρεγγέλας και δίπλα του το σπίτι της Δέσποινας που έλειπε πια. Θα το βρεις. Έχεις μυαλό Θοδωράκη με εσύ. Θα πας ψηλά μια μέρα να μου το θυμηθείς. Ψήφισέ με Θοδωράκη και η θέση γραφείου θα σε περιμένει. Είναι απλά θέμα χρόνου δηλαδή. Εγώ σ' αγαπούσα και το ξέρες. Και τι με πειράζε εμένα που δεν την πήρες τη θέση. Εγώ ήμουν φτωχή. Θύμησες ξαναγυρνούν. Η παράσταση αρχίζει. Είδα μια σκιά και στεκόταν δίπλα στο πηγάδι. Νόμιζα πως ήσουν εσύ. Ήθελα να ήσουν εσύ.
Έτσι έγινε λοιπόν. Δεν υπάρχει όμως κανένας θρίαμβος που το βρήκε πλέον. Μια νιώτη χαμένη. Μια ζωή παραπλανήθηκε σε ένα όνειρο ψεύτικο που τώρα το ξέρει. Ποτέ δεν το πίστεψε. Τότε πέρασε από εκεί ως την όμως. Καθόλου παράξενο δεν το βρήκε που καθόταν μοναχός του και έκλαιγε. Και πώς να το βρει άλλωστε, με κάτι τέτοιους δυστυχισμένους που τους πιάνει το παράπονο και σωριάζονται όπου βρεθούνε και κλαίνε. Κάτι νύχτες μαγεμένες, σαν και τούτη.